Σας καλησπέρισω κι εγώ. Είναι λίγο αργά, αλλά ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο χώρος που διεισδύει το ερευνητικό κομμάτι που κάνετε εσείς. Είναι ο χώρος της παραγωγής, της διάδοσης και της κατανάλωσης όλων αυτών των εφαρμογών. Και πιστέψτε με, είναι πολύ χρήσιμο για εμάς που κάνουμε το σχεδιασμό και τέτοια συνέδρια, αλλά και όλα αυτά που κάνετε. Θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω και θα καταλάβετε, γιατί θα ακούσετε πολλές από τις εισηγήσεις σας να βρίσκουν εφαρμογή στο Δήμο της Τρίπολης που δεν έχει και ολοκληρωμένο σχεδιασμό πάνω στις τεχνολογίες. Κάτι που είναι και ένα ζητούμενο στη σημερινή εποχή. Να σας πω ότι ο Δήμος της Τρίπολης κατάλαβε, η ομάδα σχεδιασμού, επειδή βρίσκεται από το 2011, κεφαλαιοποιεί αυτή την εμπειρία που έχει από τις δύο προηγούμενες προγραμματικές και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να σχεδιάσει όχι πλέον μόνο για το χώρο, είτε είναι αστικός είτε είναι αγροτικός, αλλά πρέπει να σχεδιάσει και για τον κυβερνοχώρο, γιατί εκεί πλέον συναντιόνται οι άνθρωποι, δεν συναντιόνται μόνο στις πλατείες, ούτε στα καφενεία, αλλά συναντιόνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί μιλούν, επικοινωνούν, επιχειρούν, αγοράζουν, πουλούν, ερωτεύονται. Έχει αλλάξει λοιπόν ο χώρος που οι άνθρωποι χειρίζονται την πραγματικότητά τους και την καθημερινότητά τους, άρα θα πρέπει να πάει να τους βρει εκεί ο πολιτισμός για να μπορέσει να τους φέρει και στο φυσικό χώρο και να τους προσελκύσει. Ο Δήμος της Τρίπολης προσπάθησε να φτιάξει ένα αποθετήριο ψηφιακού πολιτισμού ολοκληρωμένο. Αρχικά έκανε την πρώτη δράση που πήρε και ένα σημαντικό βραβείο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2016 ως καλή πρακτική. Η καλή πρακτική δεν ήταν στον τομέα των τεχνολογιών, αναμάσισε ουσιαστικά τεχνολογίες που υπήρχαν, απλά η καινοτομία βρίσκονταν στο τι συνέδεσε. Συνέδεσε ένα χώρο πολιτισμού που ήταν ένα μουσείο ξεχασμένο με ένα τεράστιο αρχείο επιστολών του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, παλιού πρωθυπουργού της Ελλάδας, να θυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν, που έζησε στην αρχή του προηγούμενου αιώνα και δραστηριοποιήθηκε μάλλον στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, όπου εκεί φτιάχτηκε η Εθνική Τράπεζα, η Αγροτική Πολιτική της Ελλάδας. Μέσα από το αρχείο του δηλαδή βλέπουμε όλα αυτά, ή για παράδειγμα πώς αντιμετώπισε το προσφυγικό το 22 ή πώς αντιμετώπισε τη ρημοτοπία της Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά το 17. Ένα τεράστιο λοιπόν αρχείο που ερευνητικά έχει πολύ μεγάλη, πολλές δυνατότητες και που διοικητικά φοβόμασταν ότι η χρήση του στον ερευνητικό χώρο θα το κατέστρεφε και βέβαια η φθορά του χρόνου που έτσι κι αλλιώς θα το κατέστρεφε. Απευθύνθηκε λοιπόν σε 25 φορείς ο Δήμος της Τρίπολης, γιατί 25 φορείς απάντησαν, απευθύνθηκε σε όλους τους φορείς, είτε ήταν αυτοί οι φορείς τυπικά με καταστατικό, ας το πούμε, επίσημη τυποποιημένοι φορείς, είτε ήταν άτυποι φορείς με απλές ομάδες πολιτών. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το αποθετήριο, αυτή την πλατφόρμα, όπου συνδυάζει ένα χώρο φυσικού κάλους, αυτό είναι η καινοτομία, ένα χώρο, σας λέω, το Μουσείο Παπαναστασίου και ένα χώρο αστικό που μαζεύεται ο κόσμος για να δει θεατρικές παραστάσεις στην Τρίπολη, ένα παλιό θέατρο που φτιάχτηκε στα 100 χρόνια για τον εορτασμό από την απελευθέρωση της Τρίπολης από τους Τούρκους, την άλωση βασικά, γιατί ήταν τουρκικό κάστρο. Είχε λοιπόν η Διεύθυνση, την Πρωτοβουλία και η Δημοτική Αρχή να φτιάξει αυτό το εργαστήριο μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γιατί τίποτε δεν μπορεί να γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τον χώρο τον ερευνητικό, χωρίς τη συνέργεια. Έχουμε συνεργαστεί και με το Τμήμα Τεχνολογιών για άλλες εφαρμογές και βλέπουμε τελικά ότι είναι συνεργασίες που πρέπει να γίνονται και πρέπει να μείνει αυτή η κουλτούρα στο Δήμο, να συνεργάζεται δηλαδή, να μάθει να συνεργάζεται. Και υλοποιήσαμε μέσα από την περασμένη προγραμματική, είναι ένα από τα έργα που σας είπε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που βρέθηκε και στο Γύρο Πιάνα. Αυτή είναι η πλατφόρμα η οποία θέλει ανανέωση πλέον. Δεν βραβεύτηκε αυτό, βραβεύτηκε, σας λέω, η καινοτομία της διασύνδεσης. Τι διασυνδέουμε, δηλαδή φέραμε κοντά τους φυσιολάτρες που πηγαίνουν στο μουσείο στα σπήλαια του Κάψια, που δεν γνώριζαν ότι σε 10 χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται ένα μουσείο το οποίο είχε ένα τρομερό αρχείο. Και να το επισκέπτονταν, δεν θα μπορούσαν να το δουν αυτό το αρχείο εφόσον δεν ήταν ψηφιοποιημένο. Και επίσης αυτό το μεταφέραμε στον αστικό χώρο, γιατί η ομάδα του Think Tank μας επισήμανε ότι θέλουμε ο αγροτικός χώρος να είναι πρεσβευτής
μάλλον η πόλη να είναι πρεσβευτής του αγροτικού χώρου, γιατί εμείς έχουμε έναν αστικό χώρο ο οποίος εκεί ζούμε, εκεί κινούμαστε, μεγάλος όμως, δεν έχει κανένα βασικό πλούτο. Ο πλούτος βρίσκεται στον αγροτικό χώρο, είτε είναι αυτός αρχαιολογικός πλούτος, είτε είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι άλλα πράγματα τα οποία βρίσκονται το όρος του Μενάλου, το φυσικό κάλλος δηλαδή. Όλα αυτά έγιναν, θέλω να σας πω, από μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση που μας έκανε η αδερφή πόλη, το Πάινε, της Γερμανίας. Από ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που συμμετείχαμε σε workshop με το Πάινε, μας έδωσαν αυτή την καθοδήγηση. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε δίκτυα και σε αδερφοποιήσεις, προκειμένου να παίρνουμε τις καλές πρακτικές και την τακτική αυτή. Τώρα, άλλες δράσεις που προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την περίοδο, τη νέα περίοδο, είναι ότι θέλουμε να φτιάξουμε hub για πολιτιστικές δραστηριότητες, επαγγελματικές, επιχειρηματικές, ώστε οι νέοι που βρίσκονται από την εκπαίδευση και ταξιδεύουν προς μια ασφαλή εργασία, να έχουν και άλλες επιλογές, να μην έχουν μόνο τις επιλογές που ήδη γνωρίζουν και να μην φεύγουν και έχουμε διαρροές από την περιοχή μας, αν αυτό είναι δυνατό. Σε αυτά τα πλαίσια κατατέθηκε φέτος μια πρόταση στο Urban Innovation Action, 5 εκατομμυρίων, η οποία θεωρούμε ότι, γιατί είναι σε συνεργασία και με το Δήμο της Κορίνθου, ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες. Επίσης, στο Urbank 3 θέλαμε να συμμετάσχουμε, αλλά δεν επιλεγήκαμε γιατί δεν είμαστε πολύ μεγάλος δήμος. Και εκείνο που είναι το διακύδευμα σε αυτή την περίοδο είναι να κάνουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική μεταμόρφωσης του Δήμου τεχνολογικά, ώστε να μπορεί να υπάρχει. Γιατί είναι ένας Δήμος που δεν είναι πλούσιος, που δεν έχει πάρα πολλά προσόντα, έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Και αυτό μας το ανέδειξε και η προσπάθεια που κάναμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πόλης, όπου έφερε στο προσκήνιο το brand name Αρκαδία. Κάτι που είχαμε ξεχάσει, κάτι που ακούγοντας τον κύριο του Χάρβαλτ στο πρώτο κομμάτι, το σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά, ακόμα περισσότερο, από τη στιγμή που έρχεται να εναρμονίσει το πνεύμα της Αρκαδίας, τον σύγχρονο άνθρωπο με την φύση, με την σταθερότητα και την ισορροπία που υπάρχει. Η πρόκληση δηλαδή για μας είναι να φτιάξουμε δίκτυα, συνεργασίες, θεσμικές και σημαντικές με stakeholders όπως είναι και τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και οι φορείς μας οι τοπικοί, γιατί αν δεν έρθουν αυτοί οι φορείς να πλαισιώσουν την πλατφόρμα αυτή ή οποιαδήποτε άλλη δράση κάνουμε. Και σίγουρα το βραβείο που πήραμε δημιούργησε αυτή την εφορία στους φορείς ότι ακούστηκε η φωνή τους και ότι τελικά βραβεύτηκε κιόλας. Εάν λοιπόν η τοπική κοινωνία δεν δεχτεί αυτές τις δράσεις και δεν εμπλακεί πραγματικά στο σχεδιασμό, τότε δεν υπάρχει λόγος, δεν θα είναι βιώσιμη καμία στρατηγική, όσο και φιλόδοξη να είναι και πλήρως τεχνοκρατικά φτιαγμένη. Άλλωστε, η υπόθεση της ανάπτυξης δεν είναι των τεχνοκρατών. Οι τεχνοκράτες είναι τα εργαλεία. Υπάρχουν δημιουργικές ιδέες, οι οποίες όμως εξαντλούνται. Οι δημιουργικές ιδέες πραγματικά υπάρχουν στους ανθρώπους που ζουν με τα προβλήματα, με την καθημερινότητα. Εάν ενδυναμωθούν, εάν μάθουν τι είναι αυτά που πρέπει να ξέρουν για το στρατηγικό σχεδιασμό, έχουν και τις καλύτερες λύσεις. Ξέρουν να επιβιώνουν οι άνθρωποι, δεν είναι κανένας άμυρος της ζωής που κάνει. Αυτή ήταν η δική μας πρακτική και θέλω να σας την, σε αυτό το συνέδριο που είδα την προκήρυξη για τις εισηγήσεις να σας αναφέρω, για να σας φέρω μπροστά σε αυτό, στο πώς βλέπουν δηλαδή οι φορείς που παίρνουν στα χέρια τους το δικό σας έργο και το εφαρμόζουν στην πράξη. Έρχονται να το εφαρμόσουν στην πράξη, να τους λύσει τα προβλήματα. Εκεί δηλαδή που γίνεται η μάχη των αναγκών με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχει ένας τόπος.